πρέπει να, να δίνουμε και χώρο στους νέους τώρα. Οπότε τώρα είναι η ώρα της κόρης μου, ναι, που πάει στη σχολή, οπότε που το έχει, είναι και αυτή καλλιτεχνικό, έχει καλλιτεχνικό αίμα. Πώς το, όταν σου είπε μαμά, θα γίνω, θέλω να γίνω ηθοποιός από τη γιαγιά, πώς σου ήρθε, σου ήρθε κεραμίδα ή το έχεις φανταστεί? Έχει αλλάξει διάφορες γνώμες, ναι. Το πρώτο μικρή που είχε πει ήταν εκπαιδεύτηρια δελφινιών, όταν ήταν μωράκι, μικρούλι, τέλος πάντων. Ναι, τα έχω ακούσει όλα. Κοίταξε, ήξερα, γιατί έκανα και χορό χρόνια, τις άρεσαν γενικά τα καλλιτεχνικά. Είναι κάτι, από τη στιγμή που ξεκίνησε και της αρέσει, και είναι κάτι που το αγαπά, πιστεύω ότι όταν το αγαπάς και σου αρέσει, θα το κάνεις και καλύτερα από κάτι άλλο. Εγώ δεν μπορούσα να την πιέσω να κάνει κάτι άλλο. Δεν υπήρχε λόγος. Σε φοβίζει το γεγονός που γνωρίζει τις δυσκολίες από τη μητέρα σου όλα αυτά τα χρόνια? Ξέρεις κάτι, όλες τις δουλειές έχουν δυσκολίες. Η Ζένια έχει έτσι έντονη προσωπικότητα και πιστεύω ότι. Όχι. Εντάξει, τα δυσκολίες σου λέω όλες τις δουλειές έχουν, οπότε σε οποιαδήποτε δουλειά θα. Απλά έχει βαρύ όνομα και από τη γιαγιά και από τον μπαμπά. Ναι. Είναι συνδυασμός νομίζω για τη Ζένια. Βλέποντας την να μεγαλώνει, ποια, πού βλέπεις ότι κλείνει περισσότερο, στον μπαμπά ή σε σένα, σε στοιχεία χαρακτήρα? Καλά, είναι ίδιο πατέρας της, έτσι. Είναι ίδιο πατέρας της. Προφανώς θα έχει κάποια δικά μου στοιχεία. Αλλά εγώ βλέπω ένα μικρό βλάσι, ένα διαμπονατσούλα που τη λέω. Έτσι λες. Ναι, ζενάκο μου και μπορώ να του λέει, είναι έτσι, εγώ του βλέπω έτσι. Νομίζω ότι σου μοιάζει και σένα, έχει στοιχεία σου. Ναι, προφανώς έχει και κάποια στοιχεία από μένα, εντάξει. Αλλά πιο πολύ είναι βλάσεις. Φοβερό!